Με αφανισμό απειλή τις ελαιοκαλλιέργειες της Βόρειας Ελλάδας, ο Μίκητας Βερτισίλιο, ο οποίος ευθύνεται για την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγικών δέντρων, κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής και Μαγνησίας, αλλά και σε Πιερία Καβάλα και άλλες περιοχές. Το Βερτισίλιο εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο προληπτικά, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιο φυτοφάρμακο που μπορεί να το εξοντώσει. Ο ιδιαίτερα επιθετικός Μίκητας ζει στο έδαφος και προσβάλλει τις λεπτές ρίζες του ελαιόδεντρου, προκαλώντας την απόφραξη των αγκείων του ξύλου στον κορμό του. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία που βασανίζει εμάς τους Χαλκιδικιώτες που έχει πάρα πολλά χρόνια. Είναι το περιβόλιο Βερτισίλιο. Είναι ένας Μίκητας που προσβάλλει τις ελιές, τις βρόσιμες ελιές, γιατί αυτός ο Μίκητας ευνοείται από την υγρασία στο χώρο. Και στη Χαλκιδική, επειδή έχουμε ρεύσιμο σε λεώνες, υπάρχει υγρασία γύρω από το δέντρο, ποτίζαμε, αρδεύαμε τους ελαιώνες όλα τα χρόνια ανορθόδοξα με τα μπέκ τα οποία σκορπίζουν το νερό στον αέρα και έχει μεγάλη υγρασία. Ευνοείται ο Μίκητας και προσβάλλει το δέντρο και βεβαίως το Βερτισίλιο προσβάλλει από τη ρίζα, σιγά σιγά ανεβαίνει και ξεραίνεται όλο το δέντρο. Παρουσιάζει και ένας άλλος Μίκητας συγγενής του Βερτισίλιο, η Φώμα, όχι τώρα βέβαια, έχει πάρα πολλά χρόνια και αυτό, το οποίο είναι το ίδιο με το Βερτισίλιο, ευνοείται από την υγρασία και αυτό, αλλά αυτό ξεκινάει από τα κλαδιά, πάνω τα κλαδιά. Όταν προσβάλλεται από το Φώμα τότε, το μισό δέντρο μπορεί να γλιτώσει, ενώ το Βερτισίλιο από την ρίζα και ανεβαίνει, ξεραίνεται ο κορμός και τελειώνει. Με ευθύνη της νομαρχίας, γεωπόνοι δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον περιορισμό διάδοσης της ασθένειας. Μεταξύ αυτών είναι η κοπή και καύση προσβεβλημένων κλαδιών με τα πρώτα συμπτώματα, η αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γυτνίασης με ευπαθείς στον Μίκητα φυτά όπως βαμβάκι ντομάτα, η άρδευση με σταγόνες και η αποφυγή οργωμάτων σε προσβεβλημένα εδάφη. Πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, είπαμε να σταματήσουν να ποτίζουν με μπέκ, είπαμε να πάνε σε σταγονίδια, αλλά το ιδανικότερο σύστημα είναι το υπόγειο δίκτυο που δεν σκορπίζει, δεν εξαερώνεται το νερό και να έχει γύρω από τα κλαδιά υγρασία να ευνοείται ο Μίκητας. Προσπαθούν κάποιοι, είναι δραχμοβόρο και δεν το έκαναν όλοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τα μέτρα μας. Ακούγοντας όλα αυτά, η υπηρεσία δραστηριοποιήθηκε. Πάντα κάναμε ελέγχους, πάντα κάναμε έρευνα και ενημερώναμε τους παραγωγούς. Τώρα εξειδικευμένα θα πάρουμε δείγματα να στείλουμε στο Μπενάκιο Ινστιτούτο για να δούμε αν υπάρχει έξαρση, που κατά πόσο με βεβαιώνει η υπηρεσία δεν υπάρχει, για να ησυχάσουμε, να καθησυχάσουμε τους πολίτες, αλλά και να τους έχουμε πάντα σε εγρήγορση, γιατί όσο συνεχίζουν να ποτίζουν κατά τον ίδιο τρόπο, θα έχουμε το Βερτισίλιο όπως έχουμε και το Κυκλοκόνιο, που προσβάλλει τις ελιές μας και υποφέρουμε. Στην δική μας την περιοχή, εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια. Αν πάτε όμως σε ξερικούς ελαιώνες που δεν αρδεύονται, δεν υπάρχει Βερτισίλιο πουθενά. Έτσι λοιπόν, προστασία αποφεύγοντας να σκορπάμε το νερό, προστασία των ελαιώνων και να περιμένουν οι άνθρωποι, θα ταυτοποιήσουμε τον Μίκητα, αν παρουσιάσει κάτι καινούριο, πάρα πολύ σύντομα με τον Μπενάκι Ινστιτούτο και θα τους ενημερώσουμε. Στο νομό Χαλκιδικής, που αριθμεί πάνω από 6 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, έγιναν επί διετία πειραματικές εφαρμογές διάφορων τρόπων αντιμετώπισης με ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αυτός ο Μίκητας πραγματικά έχει ενισχύσει τους ελαιοκαλλιεργητές στη Χαλκιδική και εμείς όσο φύλαμε ζητήσαμε και θα ζητήσουμε αμέσως τώρα την άποψη των ειδικών, των επαϊόντων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χαλκιδικής, ο κύριος Κώστας Τερτιβανίδης. Κύριε Τερτιβανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δούκα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται, δεδομένου ότι υπάρχουν βεβαίως πολλά δημοσιεύματα, υπάρχει μια γενικευμένη ανησυχία στους ελαιοκαλλιεργητές και ακούσαμε και από τον κύριο Τζιρίτη, όπως μας είπε, ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη έξαρση του Μίκητα αυτού. Τι συμβαίνει λοιπόν, κύριε Τερτιβανίδη? Θα ήθελα να αναφέρω πράγματι και για ιστορικά στοιχεία ότι η Βερτισίλιος δεν είναι μια καινούργια ασθένεια. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε στη χώρα μας το 1952. Και μάλιστα όχι στην περιοχή μας, στη Χαλκιδική, αλλά στη Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα. Η ασθένεια είναι μια σοβαρή ασθένεια, όπως προείπατε και στο ρεπορτάζ σας, αλλά είπε και ο κύριος Τζιρίτης, είναι μια ασθένεια, ένας μύκητας, που προσβάλλει και φράσει τα αγκεία και δημιουργεί ξηράνσεις στα φυτά. Οι καλλιεργητές το γνωρίζουν τις ελιές, ότι τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Και αυτό γίνεται λόγω της εντατικοποίησης της καλλιέργειας
επειδή ποτίζουμε τα χωράφια, λιπαίνουμε τα χωράφια και κατεργαζόμαστε το έδαφος με τα οργώματα. Mm-hmm. Έτσι είχαμε και εμολύνσεις σε νέους αγρούς και επειδή τα φυτά σε πολλές περιπτώσεις δεν πεθαίνουν, αλλά παραμένουν μέσα στο χωράφι για κάποιο χρονικό διάστημα, συσσωρευτικά αυξάνεται ο αριθμός των προσδοκημένων δέντρων. Αυτό είναι, θα λέγαμε, να το πω εκλακευμένα, γιατί δεν ξέρω και την ορολογία, είναι κολλητικό στις υπόλοιπες ελιές, εάν εμφανιστεί μέσα στο χωράφι το βερτιτσίλιο. Κοιτάξτε, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα χωράφι, εμφανίζεται σε συγκεκριμένα σημεία, προσβάλλοντας 1-2 δέντρα. Μάλιστα. Αν ακολουθήσουμε κάποιες οδηγίες και κάποιες συμβουλές που δίνονται από τους κατατόπους γεωπόνους, δεν θα μολύνουμε τα υπόλοιπα δέντρα. Και αυτές είναι, όπως πρώτη και ο κ. Τερίτης, αλλά και στο ρεπορτάζ σας είπατε, το να αρδεύουμε με σταγόνες. Μάλιστα. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν μεταφέρει το μόλισμα από το ένα δέντρο στο άλλο, μπορεί να σταματήσει την εξάπλωση της ασθένειας. Δεν οργώνουμε το χωράφι ώστε να μεταφέρουμε το μολυσμένο κόμμα από το ένα δέντρο στο άλλο. Όταν κλαδεύουμε, φροντίζουμε να καίμε τα κλαδιά μας. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε ένα φυτό ότι αρχίζει, εμφανίζει τα συμπτώματα, το οποίο είναι ξηράνθη στα κλαδιά του. Ναι, κύριε Τιβανίδη, ήθελα λίγο να πούμε και τα συμπτώματα. Δηλαδή, εάν κάποιος ελαικοαλλεργητής δει κάτι να συμβαίνει στις ελιές, τι θα πρέπει να εντοπίσει για να καταλάβει ότι έχει προσβληθεί το δέντρο από το βερτιτσίλιο? Να σας πω. Καταρχάς υπάρχουν και άλλες ασθένειες που μοιάζουν τα συμπτώματα, όπως αναφέρει και είναι η φώμα ή κάποιες ελλείψεις βορείου και καλλιού που και αυτές προκαλούν ξηράνσεις. Αλλά τα συμπτώματα του βερτιτσιλίου είναι συγκεκριμένα. Καταρχάς εκδηλώνεται από τον Μάιο στο Νοέμβριο και εμφανίζονται είτε με τη μορφή του απότομου μερασμού, δηλαδή να παθαίνει μια αποπληξία το φυτό ξαφνικά. Αυτό εμφανίζει και προσβάλλει ολόκληρο το δέντρο. Σε αυτή την περίπτωση κυρίως εμφανίζεται σε μικρά δέντρα και σε φυτώρια. Σε αυτή την περίπτωση τα φύλλα συστρέφονται προς τα κάτω, εμφανίζουν σκούρο γκρι καστανό χρώμα και αποξηραίνονται ενώ παραμένουν πάνω στο δέντρο. Δηλαδή έχουμε μια μορφή ενός αποξηραμένου δέντρου που κρατάει τα φύλλα του. Υπάρχει όμως και άλλη περίπτωση σε μεγαλύτερα δέντρα, ηλικία σε κλαδιά άνω των 3 ετών, που έχουμε μια προοδευτική αποξήραση των κλαδιών και εμφανίζεται με τη μορφή της ημιπληγίας. Τα συμπτώματα εμφανίζονται σε χρονιές καρποφορίες κατά την άνθηση και εντείνονται καθώς αναπτύσσονται τα δέντρα και αυξάνουν οι ανάγκες του σε νερό. Ακόμα παρατηρείται νέκρωση ταξιανθιών, οι οποίες παραμένουν πάνω στο δέντρο. Έχουμε αφυδάτωση και νέκρωση καρπών που παραμένουν στο δέντρο, δηλαδή σαν μούμιες, αφυδατώνονται, μουμοποιούνται οι καρποί και παραμένουν πάνω στο δέντρο. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να συμβεί και λίγο πριν τη συγκομιδή, δηλαδή την περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ναι, αφού λέτε ότι είναι μέχρι τον Νοέμβριο, πιθανότατα να τύχει και πάνω στην περίοδο της συγκομιδής. Πάντως, σε μια περίοδο μπορεί να ξεραθούν ολόκληρα κλαδιά ή και η κορυφή του φυτού μπορεί να